Να μην σου πω ότι έχω να δει στην Ισπανία. Οι Αλεξάνδρου την παίρνουν καθημερινά στο μετρό ή τότε στι μπάρε. Και ο Φραντζή θέλουν ακόμη και το ποδήλατο. Τι Φραντζή. Σενιόρε. Και εδώ να τη θες, θα πάει στο κορίτσι μου. Όταν είμαι άνετη και όταν δεν έχω χρήματα, δεν πληρώνω εισιτήριο. Παίρνω σε κοιτάρι μου. Δεν πληρώνω. Εάν το ελληνικό κράτος σταματήσει τις συμβάσεις μας και τα 8 μηνά μας και τα 18 μηνά μας και μας διορίσει κανονικά και μας δώσει δουλειές οι οποίες να έχουν κανονικό μισθό και όχι 300-400 ευρώ εξευτελισμού, τότε θα πληρώνουμε εισιτήριο. Η οργή μαζεύεται και η οργή αυτή έχει ρίξει ήδη το πρόσωπό της. Αλλά θα μάθουμε γιατί είμαστε ακόμα μεμαρωμένα γάλα. Και γιατί ακόμα είμαστε που είμαστε παππούδες. Εδώ στους φίλους μας, να ρωτήσω κύριε, τι παίζετε, ε? Το φεύγει αγαπητοί μου, όπως φεύγουν όλοι οι νέοι για το εξωτερικό μας. Αυτό παίζουμε όλοι. Φεύγα, γιατί φεύγα, λέει, όλοι από τη χώρα. Αφού φεύγουν οι νέοι, τι έκανα. Θα συνηθίσουμε και ξαναφύγουμε κι εμείς. Οδηγείτε τον κόσμο στο φεύγα. Κατάθεση, μελαγχολία, αλλεργία, πονοκέφαλη, διαπιστωμένα, ε, συμπτώματα μιας Ελλάδας, συνοστό η χάλια, που μοιάζει να έχει αρρωστήσει ολόκληρη. Όχι λίγο θα πονάει. Ναι. Λίγο θα σαντάρουμε. Θα σαντάρουμε. Και ετοιμάζετε να βγάλετε τις συντακτικές εσείς. Δώσε. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε για εκατομμυριωστή φορά το πολύ αγαπημένο ελληνικό σόου «Η Εξεταστική». Ακριβώς, και ποιος είναι ο Λεβέρδος και λέει, παρακαλώ να ακούσουμε γρήγορα. Βαθμούν, εδώ πέντε πορίσματα, τι είναι αυτό. Μα βγάζουν πέντε πορίσματα. Όταν ένας Έλληνας πάει στο δικαστήριο, δεν βγαίνει με μία απόφαση του Προέδρου, με μία απόφαση του Εισαγγελέα, με μία απόφαση του Αντιπροέδρου, με μία απόφαση της κλητήρας, με μία απόφαση του Συγκριτά. Βγαίνει με μία απόφαση. Και εσείς, σε αδικήματα που παραγράφονται με νόμους του Πασόκ, περί μη ευθύνησης κουδών και με πράξη Νέας Δημοκρατίας της Κρίσης Βουλής, κάνετε πέντε πορίσματα. Να τολμήσετε να βγάλετε πέντε πορίσματα για να επιβεβαιώσετε το λόγο, ξέρετε πάρα πολύ καλά να κλέψετε. Και να παραμείνετε αυτό στην ιστορία. Την έχει Γιώργο Δίτη διαφήμιση στο ΠΕΝΤΕ. Στη ζωή τελικά το θέμα είναι τι θα πάμε σήμερα, από ποια μεριά κοιτά τα πράγματα. Για να πες την κατάσταση να θέσει. Στη ζωή άλλος του πλεντάει και άλλος σκέφτεται. Πρέπει να διαλέξει. Μέσα στην πρώτη περίπτωση ή στη δεύτερη. Γιατί όλη η Ελλάδα είναι στη δεύτερη. Δεν είναι στην πρώτη. Συνεργάζονται οι δύο φίλοι. Παλή συμμετέχει ο Λάκης και ο Γιώργος. Λέω ο Λάκης και ο Γιώργος πώς πάει αυτό. Χαθήκαμε. Έτσι μια πόρτα εδώ. Και έχω μια πόρτα εδώ. Γνώσεις να κινδυνώνε πολλά άλλα χάρη. Πώς πήγα στις άγγελες, πώς γυρίσαμε ένα χρόνο σε κατσάβαλα σε πετέγες άγγελο, αλλά μετά η κόρη γνώσε ένα παπαινό. Και πολλά λεπτά έτσι, πώς. Πήγαμε στην πάτρα για να πω, μας κρατήσαμε δύο χρόνια της πετέγες, γυρίσαμε, γυρίσαμε, δεν έλεγα τι γίνεται. Γνώσε ένα χρόνο από το Αργιανό, πολλά λεπτά έτσι, πώς. Πήγαμε στην πάτρα για λαμόνες και τώρα δύο μέρες που γυρίσαμε γιατί δεν είναι. Γνώσε ένα Θεσσαλονίκη, πολλά λεπτά έτσι, πώς. Έχουν να γίνουν πλέον και στη Θεσσαλονίκη, καλά, έχω δικά μου λέει. Εσύ είναι πόλης. Και μας πουτάνε, δεν το βλέπετε. Έτσι, άντε το πουτάνε.